Την ευκαιρία να παρατηρήσουν τη Σελήνη στην πλήρη μορφή της μέσα από ειδικά τηλεσκόπια θα έχουν όσοι βρεθούν αυτό το Σάββατο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Μαΐστρο Αλεξανδρούπολης. Με αφορμή την Πανσέλινο θα λάβουν χώρα διάφορες εισηγήσεις σχετικές με το φεγγάρι σε μια βραδιά που αναμένεται να μείνει αξέχαστη. Θα προσεγγίσουμε και θα δούμε ιστορίες των ανθρώπων για τη Σελήνη από την αρχαία ακόμα τέχνη έως και σήμερα. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ομιλητές που θα την προσεγγίσουν τόσο από την οπτική της επιστήμης όσο και από την οπτική της τέχνης. Εξού και ο τίτλος «Η Σελήνη στις επιστήμες και στις τέχνες». Θα έχουμε έτσι, ξέρω τους καλεσμένους κατά τη γνώμη μου, με πολύ νέες φωνές. Τον Ιτσκούντι τον Αποστόλη, ο οποίος είναι ζωγράφος. Τη Μαλακόζη την Άντια, η ψήφωνος οικαστικός, η οποία είναι και στο Δημοτικό 2 διδάσκει. Τη Μιλτσακάκη τη Ζωή, αρχαιολόγος, έφορος στην εφορία αρχαιοτήτων Εύρου. Έχουμε τον κύριο Παπαγιάννη Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι καθηγητής ξενογλωσσών, αλλά είναι συγγραφέας. Και τη Σπουρίτα τη Μαρία, η οποία θα εκπροσωπεί στο Σύλλογο της Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Θράκης. Άρα θα έχουμε και την άποψη από εκεί πέρα και της επιστήμης. Και μια εισήγηση θα κάνω εγώ σε σχέση με την Σελήνη έτσι, και την εικόνα της. Η εκδήλωση που θα ξεκινήσει στις 8 και 4 το βράδυ είναι ελεύθερη για όλους. Ένα-δύο ώρα περίπου θα είναι περίπου οι εισηγήσεις μας και μετά θα συνεχίσουμε με παρατήρηση της Σελήνης, με τηλεσκόπιο, με τη βοήθεια του Συλλόγου και τη βοήθεια του Προέδρου του Συνανδρέα Μανατίδη. Και θα έχουμε μουσικές, έτσι ένα ανθολόγιο ελληνικών τραγουδιών από τον Πάνο Δούκα, ο οποίος δούλεψε γι' αυτό, για να μας το ετοιμάσει. Οπότε μια πολύ όμορφη βραδιά, με κρασί και όμορφες εισηγήσεις και πολλά ταξίδια στο φεγγάρι. Είναι ανοιχτή πρόσκληση φυσικά για όλους, για κάθε ενδιαφερόμενο. Πραγματικά θα θέλαμε εδώ πέρα τον κόσμο να έρθει, να ακούσει και να ταξιδέψει μαζί μας.